κοντά μου, δώσ' μου ένα φιλί. Θέλω να μου πεις τι έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που σε συνάντησα, γιατί ήταν χειμώνας ακόμη. Νομίζω αδυνάτησα. Επίσης ξεκουράστηκα πολύ, το οποίο θέλω να σου πω ότι από τα 13 μου που ξεκίνησα να τραγουδάω, δεν έχω κάτσει πάνω από μία εβδομάδα. Δεν έχω πάει δηλαδή διακοπές πάνω από 5 μέρες, να πω ότι πήγα κάπου. Από τα 13. Από τα 13 μέχρι και τώρα δεν έχω κάτσει καθόλου. Δούλευα πάντα. Τώρα που το επάγγελμα το δικό σας είναι ένα επάγγελμα που πλήττεται, πώς σκέφτεσαι έτσι το επόμενο βήμα, την επόμενη μέρα? Εγώ νομίζω ότι όλα θα στρώσουν. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν για μια επιχείρηση δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές. Είναι η μουσική, είναι οι σερβιτόροι. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Και είτε έχει να κάνει με το τραγούδι, είτε έχει να κάνει με το θέατρο. Το δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι κάτι θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι. Με λιγότερα άτομα. Θα κάνουμε κι εμείς υποχωρήσεις για να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες όπως μας βοηθάνε αυτοί τόσο καιρό. Τι είδους υποχωρήσεις δηλαδή μπορείς να κάνεις σαν καλλιτέχνης, τι είδους υποχωρήσεις? Πολλές, οικονομική καταρχήν. Το Just the Two of Us που είναι στο κανάλι μας, το βλέπεις? Το έχω δει, ναι. Εσύ θα συμμετείχες? Το Σάββατο που κάθομαι στο σπίτι, είναι λογικό το να δω κάτι που έχει να κάνει με μουσική. Είναι και ο Κοκλώνης πολύ φίλος μου. Είχε κάνει πρόταση? Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να πάω σε κάποιο παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω. Γενικά δεν το έχω πολύ με αυτά. Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Να μιλήσουμε και για το νέο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ εν μέσω καραντίνας. Σ' αγαπάω, σου φώναξα. Καλύτερα να σου πω από τη μία. Ναι. Γιατί βγήκε πολύ ωραίο, μου άρεσε πολύ. Είδε το αγαπάω, σου φώναξα που κυκλοφόρησε από την εταιρεία μου, την Minos EMI. Σκέφτομαι ότι το βίντεο κλιπ το τράβηξα εγώ και ήταν και ένα χαρούμενο τραγούδι. Οπότε έτσι λίγο έφερε αυτή την αισιοδοξία και την ενέργεια αντιθετική. Πότε ήταν η τελευταία φορά που φώναξες βασικά «Σ' αγαπάω»? Σ' αγαπάω για πολλά πράγματα φωνάζω. Και την αδερφή μου «Σ' αγαπάω» τι λέω. Τώρα, τι τρίπλα είναι αυτή, ρε Πέτρο? Κοίταξε, η τελευταία φορά που φώναξες «Σ' αγαπάω» ήταν τη μέρα που γράψαμε στο στούντιο την εκπομπή που ήμασταν με την Νατάσα, που είπα το τραγούδι «Σ' αγαπώ» σου φώναξε. Εκεί το φώναξε πολύ. Γιατί αποφεύγεις συνειδητά να απαντήσεις για τα προσωπικά σου, γιατί το κάνεις? Γιατί από ό,τι ξέρεις, επειδή έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, γενικά δεν μου αρέσει να απασχολώ με αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να βγαίνει παρά έξω. Εντάξει, είμαι καλά, όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, μέχρι εκεί. Έχεις μία σχέση, θα αποφύγεις να κυκλοφορήσεις με τη σχέση σου για να μη σε δούνε? Όχι. Γιατί εκεί είναι το ότι μπορεί να σε τσακώσει ένας φωτογράφος ή να γραφτεί κάτι. Δεν σε τσακώνει κανένας. Δεν είναι ότι κρύβεσαι δηλαδή? Ποτέ δεν κρύφτηκα για κάτι. Όταν θέλεις κάποια πράγματα να μείνουν λίγο στο σπίτι, προσπαθείς να ξέρεις. Ξέρεις πού πρέπει να πας, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Όλοι μας το γνωρίζουμε, και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος. Αν θέλεις να το προστατεύεις, το προστατεύεις. Εμείς δεν ξέραμε καν ότι έχει σχέση και ξαφνικά διαβάζουμε προχθές ότι χώρισε ο Πέτρος Ιακωβίδης. Αφού σου είπε ότι είμαι καλά. Είσαι καλά χωρισμένος? Αφού δεν έχω πει ότι είχα σχέση, πώς γίνεται να χώρισε? Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Όχι, τώρα είμαι πολύ καλά.